Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Από Ανάσταση σε όλα τα άλλο θέματα. τίποτα. Πώς Σε είστε, όλα τα θέματα. κύριε Δεβεγγέλη, πώς είστε εσείς, όλα τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΟΚ αυτές τις τελευταίες ημέρες, μια και προφανώς βλέπετε ότι ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Έτσι, έχει κερδίσει η ομάδα του πράγματος στο γήπεδο και τις τα στερούν εκτός γήπεδου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να πάθεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση για ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, να προσφέρουν, βλέποντας αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εγώ προσωπικά είμαι και απογοητευμένος, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν άτομα προσωπικότητες πλέον στον χώρο της διαιτησίας. Είναι όλοι διαιτητάκια, συγγνώμη, της σειράς. Αυτό όμως, τα μηνύματα συνήθως έρχονται από την ηγεσία της ΚΕΔ, εντάξει. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, βλέπουμε μια αλλαγή στάσης της ΚΕΔ τελευταίο δίμηνο, που καταλαβαίνετε τώρα κι εσείς ότι οι ορισμοί είναι περισσότερο παραγγελιά και όχι ορισμοί. Εκτός αν κάνουμε λάθος. Στο περίπου, βλέποντας και ορισμένες την συμπεριφορά της ΚΕΔ προς ορισμένους διαιτητές που κάνουν ένα λάθος υπέρ της μία ή της άλλης ομάδος, η αντίδρασή της στη συνέχεια, πώς είναι δηλαδή τώρα, ας πούμε ένα παράδειγμα, ο Διαμαντόπουλος του ΑΕΚ Ξάνθη πριν από 5 αγωνιστικές δεν είχε δώσει ένα πέναλτι στην ΑΕΚ, από τότε έχει να ξενοριστεί, ενώ σε σύγκριση με κάποιους άλλους διαιτητές οι οποίοι κάνουν το λάθος, το σοβαρό και μετά από 2-3 εβδομάδες τους ξαναβλέπουμε. Ένας βοηθός που λάχασαν από 24 πρώτου είχε κάνει ένα goal offside που έβαλε ο ΠΑΟΚ να θυμάσαι στο κύπελλο με τον Ατρόμητο. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Αυτά όλα είναι μηνύματα τα οποία δυστυχώς στέλνονται προς τους διαιτητές. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο το μήνυμα τώρα. Χθες το ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν γίνεται να σφυρίζει ο Θάνος που έχει κάνει σε παιχνίδια με την ΑΕΚ τα όργια. Δύο πέρσι και μία φέτος. Αυτό είναι ευθύνη του κυρίου Περέρα, ο οποίος δεν ξέρω, δεν είναι καθόλου προσεκτικός στους ορισμούς τους οποίους κάνει. Εντάξει, εγώ βασικά αμφισβητώ αν υπάρχει Περέρα. Υπάρχει. Αυτό υποτίθεται ότι λέγεται, ακούγεται ότι υπάρχει. Λέγεται και ακούγεται. Τελευταία έγινε και άλλη κίνηση, λέει το ότι τι μας θέλουν αυτούς τους ξένους. Τώρα ήρθε κι άλλος, ήρθε και ο Μωρέν, θα έρθει κι άλλος. Καμιά δεκαριά θα μαζευτούν, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι μια δουλειά την οποία μπορούν να κάνουν δύο άτομα. Όλοι και όλοι. Ναι, εδώ όμως επειδή κουνάει το δάχτυλο η FIFA με απειλή για Brexit και χιλιαδιό, ένα πράγμα της αφήσανε και τα έχει κάνει ναι. Ανωκάτω. Η FIFA σε ποιο κουνάει το δάχτυλο? Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μα η διαιτησία είναι δικιά της. Τα λάθη ξεκινάνε και γίνονται από τους διαιτητές. Μήπως πρέπει να κουνήσει τον εαυτό της στο δάχτυλο? Μα αυτό είναι το ερώτημα. Μα να σου πω κάτι, δηλαδή τώρα μας απειλούν με Brexit και με παραμύθια τούμπανα. Οι αθλητικοί δικαστές είναι ανεξάρτητοι δικαστές, είναι ενεργεία δικαστές. Η διαιτησία είναι της FIFA και της UEFA. Ποια ΕΠΟ? Στο τι φταίει η ΕΠΟ? Ποια είναι η ευθύνη της ΕΠΟ γι' αυτό? Η ευθύνη της ΕΠΟ πιστεύω είναι ότι πρέπει να τους φωνάξει, να τους ταρακουνήσει όλους και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κύριε Δεβεγγέλη, για να το δούμε λίγο από την αρχή, γιατί αλλιώς ξεκίνησε το πράγμα και εσείς ως ΠΑΟΚ και εμείς και πολλοί άλλοι μιλούσαμε για μια αλλαγή, για μια διαφορετική κατάσταση. Μα υπήρχε η διαλλαγή και φαινόταν η αλλαγή, γιατί πλέον γινόταν λάθη σε βάρος όλων. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο. Και υπέρ όλων. Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο στη σεζόν όπου αυτό διαφοροποιήθηκε? Το έχετε επισημάνει, το έχετε βρει, αν υπάρχει? Κοίταξε, αν θα κάτσεις να δεις τα παιχνίδια, δεν είναι μόνο προς το τέλος της σεζόν. Υπάρχουν παιχνίδια και από πιο μπροστά που βλέπεις κάποια λάθη τα οποία δεν δικαιολογούνται να γίνουν. Δηλαδή, εκτός αυτού όμως και βλέπω και την επικοινωνιακή πολιτική που υπάρχει γενικά σε όλα τα μέσα. Σε όλα τα μέσα. Δηλαδή, να σου πω τρία παραδείγματα. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικός. Έχει μείνει σε όλους ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τον goal offside. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάμε όμως δευτερόλεπτα πριν έχει δει Mars Benalty υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο ο κ. Κομίνης και ήδη, καταρχάς σε αυτό το θέμα να ξαναγυρίσουμε, ο Κομίνης δεν έπρεπε να οριστεί στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι λάθος ορισμός, από την ώρα που υπήρχε ο τελικός του κυπέλου. Πρώτο και βασικό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, για αυτό που λέτε, θα κατηγορήσει εσάς, γιατί δεν αντιδράσατε πριν το παιχνίδι. Μα να αντιδράσεις τι να κάνεις, να φωνάξεις να πεις τι. Να φωνάξεις να πεις τι. Δηλαδή, αν φώναζες δηλαδή θα άλλαζε αυτό που έκανε, πορτοφανές στα χρονικά της παγκόσμιας διαιτησίας, φύγαμε στη σέντρα και ξαφνικά αρχίσαμε να το συζητάμε. Σέντρα ο βοηθός, σέντρα ο Κομίνης, ξαφνικά κάτι μας έπιασε στο δρόμο, κάτι μας σταμάτησε στο δρόμο, κάποια σκέψη μπήκε στο μυαλό μας και αρχίσαμε να το συζητάμε.
Ναι. Αλλά αυτό... θα γυρίσω στο προηγούμενο. Πάμε στα Γιάννενα. ΠΑΟΚ Γιάννενα, υπάρχει γκολ offside πράγματι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι και το σημείο πρέπει να έχει 4-0-4 να κερδίζει. Το γκολ είναι πράγματι offside. Κανένας δεν ασχολήθηκε όμως με τον πέναλτι που δεν έδωσε ο διαιτητής. Τσίλωσε στη συνέχεια κάπως το 20, τόσο με χέρι του Μπέριου. Πάμε στο ΠΑΟΚ, στο Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Ναι, ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Πλατανιά σε μια πολύ δύσκολη φάση. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τον πέναλτι που δεν μας δόθηκε στο χέρι του Καρυπίδη. Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, και αν θυμάστε ένα διάστημα, όλοι οι κύριοι από κάτω, ιδιαίτερα της πρωτεύουσας, ασχολιόταν με το ποιος είναι ο Χαλίφης. Τελικά, μήπως είναι άλλος ο Χαλίφης. Μήπως πρέπει να το δούμε αυτό ξανά. Συμπίπτει αυτή η αλλαγή από την ώρα που αποχώρησε, απομάκρυναν τον κύριο Κουκουλάκη, ή είναι τυχαίο? Και με την απομάκρυνση του κύριου Κουκουλάκη, να θυμάστε, κάποιοι πανηγυρίζαν, έτσι. Για θυμίστε μας. Όλα τα site κατά κάτω γράφανε, ας πούμε, ότι επιτέλους φεύγει. Επιτέλους έρχεται ο κύριος Μωρίν, ο οποίος έχει εδώ και ένα μήνα έχει έρθει, αλλά εγώ δεν τον έχω δει, ούτε τον έχω νιώσει ακόμα ότι υπάρχει είναι στη γέρα. Λέτε για τον Κούλα Χασάν, τον βοηθό που έκανε το λάθος με τον γκολ του Πέλκα, δεν έχει ξαναπαίξει. 24 πρώτου. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει. Πάμε για 3 μήνες. Ναι. Τόσο δεν τιμωρήθηκε ούτε ο Βάτσιος. Που έδωσε ένα για το πέναλτι. Έδωσε ένα ακριβώς. Ο κ. Βάτσιος σε 3 αγωνιστικές έχει γυρίσει. Και μας λέτε για το. Μα σας λέω και ο Διαμαντόπουλος. Ναι, αυτό. Περάσανε σε ένα μάτσο που έλεξε 4-0, έτσι, από το πρώτο ημίχρονο. Όπου υπάρχουν και goal of sight κτλ. Αυτές είναι τακτικές. Εξετάζουμε το λάθος του διαιτητή. Ναι, αυτές είναι τακτικές εγκληματικής οργάνωσης. Τότε περνούσαν μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν θα ξεχάσω τότε ο Μίτσιος στην Καλονή που έφτασε σε ένα σημείο τον Άγγελο να θέλει να πάρει την ομάδα να φύγει. Ναι. Έκανε 13 λάθη σε βάρος του ΠΑΟΚ και μετά από 2 εβδομάδες ξαναορίστηκε. Και ο Σπάθας για ένα πέναλτι στα Γιάννενα. Υπέρ του ΠΑΟΚ τον βάλανε μετά από 8. Έκανε 1,5 μήνα να παίξει. Ναι, ναι, αυτές είναι τακτικές, δηλαδή από τότε εφαρμόζονταν, έτσι παίρνουν τα μηνύματα, και λέτε ότι ξαφνικά εδώ και λίγο καιρό εφαρμόζονται και πάλι. Ναι, βλέπουμε ότι με τον τρόπο τους στέλνουν μηνύματα προς τους διαιτητές. Κάποια στιγμή ο κύριος Μελισσανίδης πήγε στην ΚΕΔ. Ο κύριος Αβίδης δεν πήγε. Εντάξει, και ο κύριος Μίχερς πήγε κάποια στιγμή στην ΚΕΔ. Αυτό με το. Τώρα, πριν, πρόσφατα. Όχι, μετά από κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο παιχνίδι, είχε πάει και ο κύριος Μίχας. Είχε συναντηθεί με τον κύριο Περέιρα. Εσείς δεν το δημοσιοποιήσατε αυτό? Πώς δεν δημοσιοποιήθηκε, είχε βρεθεί προς τα έξω. Όχι, λέω ότι οι άλλοι το επικοινώνησαν, το δημοσιοποίησαν, το έπαιξαν σε εντυπώσεις. Τώρα θα πάει, μετά θα πάει. Έγινε μεγάλο θέμα. Έγινε μεγάλο θέμα. Πείτε μας λίγο, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει γίνει στα παιχνίδια. Γιατί έγιναν 2 παιχνίδια. Και με τον Αρετόπουλο και με τον Κομίνη, όπου το φύλλο αγώνος ως το πιο σημαντικό στοιχείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις των δικαστών. Πώς κρίνεται ένας διαιτητής που κάνει εσκεμμένο λάθος στο φύλλο αγώνος? Δηλαδή, ποιος τον κρίνει? Καταρχάς, περίμενα ίδιο και οι τρεις αυτοί, ο κ. Ποντίξης, ο κ. Αρετόπουλος και ο κ. Κομίνης, έχουν υποβάλει τις παρατήσεις τους. Γιατί αλλίωσαν το πρωτάθλημα, γιατί δημιούργησαν τόσο σοβαρό θέμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να απειλεί η UEFA με Brexit. Η υπεύθυνη είναι αυτή και κανένας άλλος. Παρέτησε τα τελευταία χρόνια περίμενα, μόνο ο Κίζας. Μόνο ο Κίζας Καλφόβλου είχε αυτά που είχε και είπε άντε γεια σας. Μόνο αυτός, κανένας άλλος. Που αισθάνθηκε ότι έκανε ένα λάθος. Από την άλλη δεν έχω δει να έχουν καλέσει τον κύριο Αρετόπουλο σε απολογία για ποιο λόγο χωρίς να ενημερώσει από ό,τι έμαθα και ΔΕΠΟ κανέναν απάντησε με ψευδή στοιχεία στην κυρία Σκολαρίκη. Και λέω ψευδή γιατί άλλα έγραψε στο φυλαγόνος, άλλα αισθάνθηκε και άλλα απάντησε εκεί πέρα. Ο κύριος Τομίνης μας έλεγε ότι εγώ τελείωσα. Πώς εννοούσα, τον τελειώσουν άλλοι? Ή τελείωσε ο ίδιος? Εκείνο το βράδυ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έχουν κάνει τόσο έγκλημα σε βάρος της ομάδας μας, τόσο μεγάλο έγκλημα, και η έννοια τους ήταν ότι τελειώσανε. Να φανταστείτε, δηλαδή εγκληματίσανε κατά κάποιας ομάδος, τις πήραν το πρωτάθλημα, το δώσαν σε άλλους και το μόνο που τους έννοιαζε είναι ότι τελειώσανε, αν θα τους τελειώσαν όμως από ό,τι κατάλαβα άλλοι, όχι αυτοί.
ή από μόνοι τους, να έχουν τα, αυτά που χρειάζεται και να πούν άντε γεια σας, έκανα λάθος, γεια σας. Ποιοι τώρα ο Κομίνης. Ο Κομίνης τώρα, άμα κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, τι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σταθώ, επειδή λένε πολύ για, για την υπόθεση του Ίβιτς και το Κουτάκι που το βάζουν στην ίδια καμία κλίμακα. Σχέση το ένα μετάλλο. Ναι, όχι, εγώ θα θυμίσω κύριε Τερακέλη πώς φυρίζει με το που μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο ο Κομίνης εκείνο το παιχνίδι. Θυμάστε. Αποβάλλει σε χρόνο 0 τον Ουάρτα χωρίς να έχει κάνει ούτε, ένα φάουλ. Ακριβώς. Γιατί τον ενημέρωσαν ίσως ότι έχει κάνει ένα λάθος πιο μπροστά. Δεν θα σταθούμε εκεί όμως. Άμα πάμε στα πίσω θα βρούμε πολλά. Δεν χρειάζεται να πάμε πίσω. Μπροστά θα κοιτάμε. Και άμα τους ξαναδείτε στους πίνακες αυτούς, τι γίνεται. Άμα δείτε τον Θάνο διεθνή... Αν ήμουν αυτός που θα αποφάσισε, θα έθετα όπως αναγκάσαν κάποιοι τον Γκίζα να φύγει. Γιατί τι έκανε ο Γκίζα σε σύγκριση με τον χθεσινό Θάνο. Εγώ λέω ότι, ότι αν πούμε... Τι έκανε ο Γκίζα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σε σύγκριση με τον χθεσινό Θάνο. Που σε τρία μαρκαρίσματα που ήταν, δεν ήταν φάουλ, έβγαλε και η κόκκινη κάρτα. Που σε μάρες μπέναλτι του, ενώ ήταν μπροστά του, μπροστά του, mm-hmm. όπως ήταν μπροστά και στο περσινό ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ναι. που έκανε τον πέναλτι ο Σιμόης που κλώτησε τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Και okay. γιατί να επέβαλε και τον Βράνιος όταν με αγκονιά χτύπησε στο κεφάλι του παίχτη του Παναθηναϊκού. Κύριε Τερακέλη, νομίζω ότι μετά το Βάτσιο θα θέλουν να κάνουν διεθνή και τον Θάνο. Αυτή θα είναι η αντίδραση. Άμα το πετύχουν και αυτό, τι καθόμαστε στο ποδόσφαιρο, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Ναι. Επειδή είναι ο Χαλίφης άλλος, γι' αυτό το λέω ότι οι εντυπώσεις, οι εντυπώσεις περάσανε έτσι. Αλλά δουλειά γίνεται παλού. Μήπως τελικά αυτό το σύστημα που πωλείται από μεγαλομέτωχο σε μεγαλομέτωχο τόσα χρόνια ξαναπουλήθηκε πουθενά, κύριε Τερακέλη. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, Σταύρο. Μάλιστα. Τι εγώ ξέρω ότι έγινε ένας αγώνας να διορθωθούν τα πράγματα, να κάνουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, ότι έχουν αλλάξει όλα, ότι μπαίνουν μέσα ελεύθεροι να παίξουν, να σφυρίξουν για τον εαυτό τους πάνω απ' όλα, να δείξουν ότι αξίζουν, να δείξουν ότι μπορούν, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται. Για τον, κύριο Παπαπέτρου, που, για τον κύριο Παπαπέτρου που χάθηκε ενώ ψηφίστηκε από τους ποδοσφαιριστές ο κορυφαίος, έχετε κάποια εξήγηση? Και γιατί ο Σιδηρόπουλος έπαιξε στην Τρίπολη ενώ υπήρχαν τα τέρμπι μπροστά? Όχι, αυτά είναι θέματα, σου είπα. Έχουν γίνει πολύ λάθος ορισμοί στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, είναι λάθος. Οδηγούμαστε, είναι... δηλαδή, οδηγούμασταν στο να μην έρθει ο κ. Σιδηρόπουλος στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Οδηγούμασταν στο να μην... Σου λέω και πάλι, για ποιο λόγο να έρθει ο Κομίνης όταν υπήρχε αυτό το παιχνίδι του τελικού του περσινού. Ναι. Η άμυνα όσων λένε για τον Κομίνη, τέλος πάντων, είναι ότι ήταν πολύ καλός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι λένε. Πολύ έκανε... καλός, γιατί δεν του έτυχε καμιά δύσκολη φάση, ναι. σε τέτοιο επίπεδο, να ξέρει τι να κάνει. Μόλις του εμφανίστηκε. Μάλιστα. Μα δεν έχει ξαναγίνει σέντρα ο βοηθός, σέντρα ο διαιτητής, ο διαιτητής. Οι ποδοσφαιριστές πανηγυρίζουν με τον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει... αυτό θα ίσως να το βλέπουμε από εδώ και πέρα στο ΒΑΡ. Έτσι. Ναι. Αλλά θα το βλέπουμε για να διορθώνονται λάθη. Εδώ και να το πούμε και ξεκάθαρα. Έχετε πεντακάθαρο γκολ είναι. Ο νομοθέτης σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει επηρεασμό. Ο Βάρκας όλοι είδαμε ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου. Έκανε την εκτείναξή του, δεν βρήκε την μπάλα του και έκλειγε τη μοίρα του. Πώς και ξαφνικά αν έχουν φύγει στη σέντρα ενώ πανηγυρίζουν οι πάντες και ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο, ότι σε δύο παιχνίδια που ο κόσμος ήταν κυριολεκτικά φανταστικός, χάθηκαν 9 βαθμοί. Ναι. Σε δύο παιχνίδια που ο κόσμος ήταν κυριολεκτικά φανταστικός. Μιλάνε, ας πούμε, γιατί έκανε την Μπούκα ο κύριος Σαββίδης. Τι να δει ο άνθρωπος. Πριν από δύο χρόνια είδε τον παπά να κάνει κάτι τέτοια και ξαφνικά μετά από τόση προσπάθεια, τόσο αγώνα για να πετύχουμε να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχουν σωστά σφυρίγματα, είδε πάλι να έρχεται κάποιος να του κλέβει όλα αυτά τα οποία επένδυσε. Ο σύμμαχος να το κάνει αυτό. Εδώ τώρα... Μας περιγράφεται λοιπόν μια κατάσταση η οποία είναι δεδομένη. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, κύριε Τερακέλη? Υπάρχουν ακραίες απόψεις φίλων, οπαδών του ΠΑΟΚ. Εσείς τι βλέπετε να γίνει? Καταρχάς στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να έχουμε ακραία. Ναι, αλλά έχουμε κάνει ακραίες τώρα. Τι κάνουμε τώρα? Ποτέ δεν θα εξετάζουμε κάτι το ακραίο. Ποτέ μα ποτέ δεν θα κοιτάζουμε κάτι το ακραίο. Ναι, υπάρχει τελικός κυπέλου. Θα ξεκινήσει μια νέα σεζόν. Τι θα γίνει? Να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Ότι... Και υπάρχει μίσος, έτσι. Όχι, δηλαδή δημιουργείται μίσος.
Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Και να σου πω κάτι, τελικά αποδεικνύεται ότι ο κόσμος μπορεί να λέει μα δικήσανε, να φωνάζει, να κλαίει, αλλά όταν δεν ευνοούν το χέρι, το απολαμβάνει. Ήμουνα παρατηρητής στο παιχνίδι μετά την υπόθεση Βάλεν που βγήκε η απόφαση υπέρ του Ολυμπιακού και ένιωσα την πίκρα που νιώθαν οι τότε οπαδοί της ΑΕΚ, οι παράγοντες, οι τότε original, που τότε ήταν περίπτωση διαφορετική, έτσι. Ήταν μια περίπτωση καραμπινάτη, αντικανονική συμμετοχή, που ο άλλος είχε το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει και να πάρει τους βαθμούς του. Εδώ που μέτρησε ένα γκολ, μπήκε ένα γκολ, μέτρησε, ακυρώθηκε, ξαναμέτρησε. Αυτός ο κόσμος πώς θα αισθάνεται, πώς πρέπει να αισθάνεται δηλαδή. Όχι, κανείς δεν παραδέχεται. Ούτε το φετινό, ούτε το περσινό πέναλτι του Κρέσπου. Δεν έχουν τη δύναμη με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Μάλιστα. Σου είπα ότι επικοινωνιακά βγαίνει οτιδήποτε είναι υπέρ μας. Τα εναντίον μας δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Ναι. Ποτέ τίποτα. Λέει και παρακολουθώντας τώρα και την εκπομπή της Δυτικής Κυριακής, βλέπω στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ο κ. Βασιλάκης λέει ότι δεν βλέπω πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει πέναλτι. Οι ποδοσφαιριστές που είναι γύρω από τη φάση δεν μιλάει κανένας και κατά τον κύριο Βασιλάκη δεν υπήρχε πέναλτι. Καλά, κατά τον κύριο Βασιλάκη... Προχθές το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Προχθές το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το γκολ είναι πεντακάθαρο, ξεκάθαρο, δεν υπάρχει επηρεασμός. Και χθες άμα είναι έτσι το γκολ της ΑΕΚ που ήταν ο Χρυσοδουλόπουλος μέσα στην περιοχή, με συναισθεί έπρεπε να είναι δύο offside. Δεν είναι όμως. Δεν είναι offside. Και μόνος του το είπε ότι δεν είναι γιατί δεν επηρεάζει. Ο Μαωρίτσο πώς επηρεάζει. Αν ακουμπούσε η μπάλα επάνω του, ναι, θα επηρεάζει. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το μίσος που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν χάθηκε μόνο το φετινό πρωτάθλημα, εννοώντας όσον αφορά στην αξιοπιστία του. Αυτό που κινδυνεύει είναι το επόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σίγουρα, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε γίνεται. Δυστυχώς η κατάσταση έχει γίνει πολύ χάλια. Και από εδώ και πέρα πλέον θα μετράμε, θα βλέπουμε κανένα ράουτα ανάποδα και θα τρελνόμαστε. Μάλιστα. Πάνω που είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε και να λέμε ότι ναι, είναι ανθρώπινο λάθος, ναι, είναι ανθρώπινο λάθος, ναι, έγινε γιατί έτσι το είδε, ναι, έτσι πιστεύουμε ότι είναι. Δυστυχώς από εδώ και πέρα και ένα ράουτα ανάποδο που θα βλέπουμε, θα λέμε ότι εδώ αυτός είχε πρόθεση και έδωσε ανάποδα ράουτα. Και να δω ότι χειρότερο μπορούσε να επιτευχθεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Τεβεκίδη, θα σας το δώσω από άλλη πλευρά τώρα. Μήπως τελικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να στείλεις μια ομάδα από πάγκος της, θα κάνει γραφικότητες, ο γενικός αρχηγός θα μπαίνει μέσα να σμπρώχνει κάθε σφύρι, θα έχει ένα μέσο όρο μπουκάς. Με τις αποφάσεις που βγάλανε οι δικαστές, δυστυχώς οδηγούμαστε εκεί. Ότι από εδώ και πέρα, μα ο Ολυμπιακός ήρθε και να μην παίξει και δεν έπαιξε. Και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, το πρώτο λεπτό σηκωνόταν από τον πάγκο συνέχεια. Απλά είχαμε τοποθετηθεί το δίχτυ, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι μάλλον. Και ο κόσμος ήταν φανταστικά σωστός και καλός, όπως πρέπει να είναι, στη συνέχεια, και δεν τους δώσαμε το δικαίωμα. Δυστυχώς τους το έδωσε ο κ. Κομίνης και ο κ. Ποντίκης. Τους οποίους τους ξέραμε βέβαια. Τους είδαμε και επί το έργο. Υποτίθεται ότι αλλάξαν τα πράγματα και υποτίθεται ότι δεν τους πίεζε κανένας για να παίξουν, να παίξουν διαφορετικά. Υποτίθεται ότι ήρθαν να μας δείξουν ότι μπορούν. Υποτίθεται ότι αλλάξαν κάποια πράγματα. Υποτίθεται. Τα μεγαλύτερα όρια έχουν γίνει τους διαιτητές και στη Δυτική Ελλάδα πάντως. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εκεί την νερό πίνουν, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Καιρό τώρα εκεί δυτικά. Ναι, γιατί ο Ζαχαριάδης Μακεδονίας είναι καλύτερος. Καλά, ο Ζαχαριάδης. Αυτό πώς το εξηγείτε? Δυστυχώς μπορώ να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος από την αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που βλέπω. Δεν βλέπω να υπάρχουν διαιτητές και αυτοί που έχουν κάποια δυνατότητα τους απογοητεύονται με τη συμπεριφορά κάποιων προς το πρόσωπό τους και τα πράγματα δεν είναι βιώνα. Μάλιστα. Κύριε, και παιδιά, όταν δεν έχουν τον τρόπο να διαχειριστούν διεθνείς διαιτητές παιχνίδια όπως το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τι να συζητάμε μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μπήκε μέσα και αυτό ήταν 2 ώρες. Ποιος ο λόγος να κάτσει 2 ώρες. Μπήκε μέσα, ξεκάθαρα είδανε τη φάση στα κινητά τους, καταλάβανε το λάθος που κάνανε και μετά δεν βγήκαν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκαν σε 1/4, σε 20 λεπτά.
απέναντίας, λέει, είπαν, λέει, τις ομάδες από το σκηνικό, γιατί δεν ήμουν κάτω και την ώρα ήμουν πάνω, ότι έστειλε τον κύριο Στυλιάρα για να δει, είπε ότι το γήπεδο είναι κανονικό, μπορούν να παίξουν. Σφύριξε, λένε, να βγουν έξω, η ΑΕΚ λέει με ποιο σκορ. Το σκορ δεν ήταν βολικό, οπότε ζαλιζότανε. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς αυτά είναι πράγματα τα οποία οδηγούν το ποδόσφαιρο 100 χρόνια πίσω. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλή ανάσταση για τον κόσμο. Επίσης. Και για το ποδόσφαιρο. Σωστό και αυτό.